Γιώργο, καλησπέρα. Μας έκαναν εντύπωση οι χαμηλοί τόνοι αυτής της επίσκεψης, με την έννοια ότι από όσα έχουμε συνηθίσει από την τουρκική πλευρά, δεν θα μας έκανε εντύπωση αν ερχόταν εδώ ο Τσαβούσογλου αναζητώντας μια ρεβάνς για αυτό που έγινε προδημήνου στην Άγκυρα. Γιατί όμως, πώς και δεν ήρθε αυτό? Η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα, αλλά τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Ουάσιγκτον. Mm. Και κυρίως τα βλέμματα της τουρκικής πλευράς. Η Τουρκία δίνει εξετάσεις σε αυτόν τον καιρό. Δίνει εξετάσεις και δίνει σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά βασικά τις δίνει εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου επιδιώκει τη συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Biden, για να ξεκαθαρίσουν μερικά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν σαν σκιά πάνω από τις σχέσεις. Παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, να θυμίσουμε εδώ ότι μόλις πριν από τρεις ημέρες ήταν η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον κύριο Καλίν, που είναι το alter ego του Ερντογάν, όπως επίσης και με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σωστό. Και εγώ θα μείνω λίγο στη συνάντηση με τον κύριο Καλίν, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα αναφέρουν ότι ήταν μια πολύ σκληρή συνάντηση, στην οποία τα θέματα από αμερικανικής πλευράς τέθηκαν για μια ακόμα φορά με τη μορφή τελεσιγράφου. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι το θέμα των S-400, των πυράβλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αποφασισμένες να μην κάνουν πίσω στο ζήτημα αυτό. Και φυσικά αυτό είναι που φέρνει κυρίως σε δύσκολη θέση την Άγκυρα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Άρα είμαστε όλοι με το βλέμμα στραμμένο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχει κλειδώσει το Μητσοτάκης Ερντογάν. Γνωρίζουμε από τα τουρκικά μέσα ότι θα υπάρξει συνάντηση Biden-Ερντογάν. Θα συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Αμερικανό Πρόεδρο? Αυτή είναι η βασική επιδίωξη της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα, πώς τη μαθαίνουμε, γίνεται ένα καλό lobbying από την ελληνική πλευρά στην Ουάσιγκτον, κυρίως με επικεφαλής την Ελληνίδα πρέσβυρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θα τολμούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, είναι πως ναι, για έναν κρίσιμο λόγο. Η Ελλάδα έχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το θέμα με τις 4 φρεγάτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βασικές υποψήφιες για να αναλάβουν το project. Άρα νομίζω ότι έχουμε ένα καλό όπλο. Να σε, Γιώργο, όλο αυτό το καλό κλίμα που είδαμε τα τελευταία 2-24 ώρα, πόσο θα κρατήσει? Υπάρχει μια εκτίμηση η οποία είχε γραφτεί κιόλας και έλεγε για μορατόριουμ στο Αιγαίο μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο. Mm-hmm. Και η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως σε αυτό που είπατε προηγουμένως με τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Χριστάκο, ότι πέρα από όλα τα άλλα τα εθνικά, τα γεωστρατηγικά, ενεργειακά και όλα τα άλλα τα θέματα, υπάρχουν και άλλα πολύ πιο πρακτικά θέματα που είναι η οικονομία. Ένα βασικό θέμα έχει αυτή τη στιγμή, ένα από τα 2-3 μεγάλα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, είναι η οικονομία της Τουρκίας. Αν χαθεί και αυτό το καλοκαίρι για τους Τούρκους, τότε σαφώς θα είναι σε πολύ χειρότερη θέση ο πρόεδρος Ερντογάν από το Σεπτέμβριο και μετά. Μάλιστα. Γιώργο Μαντέλα, ευχαριστώ πολύ.